είχατε πάλι τορπίλι. Κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις. Είμαστε σε μια κρίσιμη φάση. Έχουμε μπει στην τελική περίοδο. Και η επικοινωνιακή διαχείριση πολλές φορές δημιουργεί αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Και μάλιστα αρκετές φορές η επικοινωνιακή διαχείριση απέχει, ας πούμε, από την πραγματικότητα της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι παρουσιάζεται ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη η χθεσινή δήλωση του ΔΝΤΟΥ. Αυτό πραγματικά συμβαίνει δεν είναι ότι αποχωρεί από τις διαπραγματεύσεις. Το ΔΝΤΟΥ είπε ότι παραμένω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό που είπε όμως είναι ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις αυτή την περίοδο έχουν σταματήσει γιατί εξελίσσεται η πολιτική διαπραγμάτευση και όταν χρειαστεί θα επανέλθω. Αυτό ήταν. Το σημαντικό είναι ότι έβαλε θέματα τα οποία από την αρχή αποτελούν κόκκινες γραμμές για την ελληνική κυβέρνηση και νομίζω για όλους. Και εδώ πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Το ασφαλιστικό. Τα βασικά θέματα που έβαλε είναι το ασφαλιστικό. Και εδώ πρέπει να δούμε. Είναι η Ελλάδα μια χώρα πλούσιων συνταξιούχων? Όταν πάνω από τους 4 στους 10 παίρνουν σύνταξη που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Το βασικό πρόβλημα της χώρας. Είναι μια Ελλάδα όμως φτωχών ανέργων που δεν μπορούν να συντηρήσουν το ασφαλιστικό. Και γι' αυτό, λέμε, είναι το και γι' αυτό λέμε ότι το σημαντικό είναι να δοθεί μια προοπτική ανάπτυξη στη χώρα. Να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας και να αλλάξει αυτός ο φαύλος κύκλος μέσα στον οποίο. Συγγνώμη κύριε Κορνάκη, δεν είναι τώρα 4 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Ωραία, να τα δούμε τα στοιχεία. Να τα δούμε τα στοιχεία. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δείτε όλες τις συντάξεις. Το 75% πράγματι είναι η κατώτατη σύνταξη. Αλλά μαζί με το ΕΚΑΣ μαζεύουν, πάει στο έγκυρο στο 700. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν πολύ ωριακά και κάτω από το όριο της φτώχειας με βάση τη σύνταξή τους. Πάντως το 80% είναι 600-700 ευρώ. Είναι σοβαρό θέμα και είναι ωριακά στη φτώχεια. Είναι και χαμηλότερη από τον ΟΓΑ. Ακριβώς αυτό. 400. Τώρα, άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει ένα ζήτημα πολυγλωσσίας στην πλευρά των δανειστών και υπάρχουν και δικές τους αντιθέσεις, οι οποίες έχουν εμφανιστεί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επί της ουσίας το πρόβλημά του είναι ότι μετά από 5 χρόνια θυμήθηκε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και άλλωστε πρέπει κάποιος να απαντήσει γιατί μπήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη σε ένα χρέος που δεν είναι βιώσιμο πέρα και έξω από το καταστατικό του. Το ουσιαστικό ζήτημα λοιπόν είναι να τεθεί πάνω στο τραπέζι το ζήτημα του χρέους. Ότι η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τη θηλιά του χρέους και χρειάζεται σαφώς. Έχει τεθεί στο τραπέζι προφανώς. Εδώ και 4 μέρες έχει τεθεί. Και είναι στο όριο. Όσο έχει τεθεί. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε πρόοδο σε αυτό. Εδώ ξαφνικά αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια θηλιά. Σε 4 μέρες πρέπει να αποφασίσουμε. 18 λέει. Ο Φλαμπουράρης πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Ο Καμένος πριν από λίγο σε εμάς μας είπε ή 18 υπάρχει, ή τέζα. 18 τέζα δηλαδή δεν πληρώνουμε τις δόσεις. Και 18 ή τίποτα. Το πραγματικό όριο. Δεν πληρώνουμε τις δόσεις του ΔΝΤΟΥ. Αυτό μας είπε. Το μόνο όριο που έχει μπει είναι η 30 Ιουνίου. Καμένος ή ο κύριος Φλαμπουράρης. Ο κύριος Καμένος αυτό μας είπε. Ο κύριος Φλαμπουράρης μας είπε, είπε επιλέξει. Το λέω για να είναι αφορμή για συζήτηση. Ότι όποιος αισθάνεται ότι του τελειώνει ο χρόνος, αν ένα άτομο αισθάνεται ότι τελειώνει ο χρόνος του, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Ερμηνεύστε το εσείς το αντίστοιχο. Ο κ. Φλαμπουράρης το είπε αυτό. Ναι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος αλλά και οι δανειστές που δεν θέλουν να ζήσουμε να καταλάβουν ότι χωρίς αυτή τη λύση δεν γίνεται. Δηλαδή τη λύση του αυτό. Ελπίζω πολύ γρήγορα ότι η συμφωνία θα γίνει στις 18 του μήνα που θα γίνει το Eurogroup. Εάν ένα άτομο αισθάνεται ότι τελειώνει ο χρόνος του, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Ερμηνεύστε το εσείς τώρα. Τι μπορεί να κάνει. Λέω στις 18 του μήνα. Το εξειδίκευσε ο κ. Καμένος και είπε ότι δεν θα πληρώσουμε τη δόση του ΔΝΤΟΥ. Στο τέλος. Δεν θα έχουμε λεφτά δηλαδή. Δεν θα έχουμε λεφτά για το ΣΥΡΙΖΑ, μας πει ο κ. Κορονάκης. Θα σας πω βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι ο χρόνος δεν τελειώνει στις 18. Στις 18 υπάρχει ένα προγραμματισμένο Eurogroup και είναι μια ευκαιρία. Η διαπραγμάτευση βρίσκεται στην τελική ευθεία. Το Eurogroup αυτό να αποτελέσει το σταθμό όπου θα βγει μια συμφωνία που θα είναι συμφωνία όχι μόνο για την επόμενη δόση, αλλά για τα επόμενα χρόνια. Εμείς έχουμε. Συγκεκριμένα όρια τα οποία έχουμε εμφανίσει. Συγγνώμη για τον αντίλογο, αλλά η λογική λέει ότι αν δεν μπορέσαμε 4 μέρες να καταλήξουμε στο ΦΠΑ, σε 4 μέρες να καταλήξουμε για τα επόμενα χρόνια συμφωνία και για το κούρεμα του χρέους στην Ελλάδα. Δεν συζητάμε μόνο το ΦΠΑ. Είναι υπερφιλόδοξο. Δεν συζητάμε μόνο το ΦΠΑ. Έτσι λέει η λογική. Δεν συζητάμε μόνο το ΦΠΑ 4 μήνες. Όχι, ούτε καν στο ΦΠΑ λέω. Που ας πούμε μοιάζει να είναι και κάπως πιο βατό γιατί είναι τεχνικό το θέμα. Υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα και νομίζω ότι δεν είπα ότι συζητάτε μόνο για το ΦΠΑ. Απ' τη μία υπάρχουν δηλώσεις που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε. Απ' την άλλη υπάρχει μια σειρά δηλώσεων οι οποίες λένε ότι είμαστε πολύ κοντά πια στη συμφωνία. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι η συμφωνία για να υπάρξει
πρέπει να αποδέχεται ότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν 5 χρόνια μνημονία. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει βγει με εντολή να μείνει εντός της Ευρωζώνης, αλλά να αμφισβητήσει τη λιτότητα, και πρέπει να αποδεχθούν να κάνουν βήματα και η άλλη πλευρά. Δεν γίνεται όλα τα βήματα να γίνουν από τη δικιά μας πλευρά. Δεν γίνεται να αποδεχτούμε προτάσεις που λένε να αφαιρεθεί το ΕΚΑΣ, να αυξηθεί το ΦΠΑ στην ΔΕΗ στο 23% και ούτω καθεξής. Εμείς μπορούμε να δείξουμε όλη τη διαλλακτικότητα. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να προδώσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Yeah. Αυτό δεν μπορούμε. Μια ένα σχόλιο να μας κάνετε για να πάμε σε διάλειμμα να συνεχίσουμε και με τον κύριο Καρακούνη. Ο κύριο Μητρόπουλος και όχι μόνο, ο κύριο Λαπαβίτσας, αλλά ο κύριο Μητρόπουλος, ο αναφέρω επειδή είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, επιμόνως λέει ότι αυτά που προτείνουν οι δανειστές ή ακόμα και αυτά που έχει προτείνει και η κυβέρνηση. Προτείνει και η κυβέρνηση. Θα είναι πολύ δύσκολο να περάσουν από το κόμμα και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εσείς που είστε γραμματέας του κόμματος, μας κάνετε ένα σχόλιο. Το κόμμα έχει περιγράψει τα όρια του μέσα από τις συλλογικές του αποφάσεις. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστή σε όλους και περιγράφεται και αναπαράγεται καθημερινά. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Πρωθυπουργός στη συμφωνία που θα υπογράψει θα είναι μια συμφωνία εντός των ορίων του κόμματος που θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτή η συμφωνία δεν θα είναι μνημόνιο. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα υπογράψει με βάση αυτά που ξέρετε. Δεν θα υπογράψει πέρα από την πληροφόρηση. Δεν θα φέρει νέο μνημόνιο. Έχετε μια πληροφόρηση κατά τεχνείο πολύ καλύτερη από εμάς. Εννοείται αυτό. Με βάση μόνο αυτά που ξέρετε και αυτά που ξέρουμε και εμείς, το τι έχει προτείνει η κυβέρνηση. Αυτά που χοντρικά προτείνει η κυβέρνηση που είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει, περνάνε από εσάς? Γιατί ο Μητρόπουλος λέει δεν περνάνε. Ήταν σαφές αυτό που είπα. Περνάνε ή όχι? Αυτά που ξέρετε. Όποια συμφωνία μπορεί να υπογραφεί από την κυβέρνηση, περνάει από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα εσύ λες άλλο πράγμα, Τάσο. Λες ότι αν δεν πρέπει, το εγκρίνουμε, άμα δεν περάσει από εμάς, δεν θα πάει. Πρέπει το εξειδικεύσετε. Αν το ανάποδο λέει, Τσίπρα περνάει. Το ανάποδο λέω. Το ανάποδο σε πρώτη φάση. Η συμφωνία που θα φέρει ο Πρωθυπουργός θα περνάει από την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα. Αλλιώς δεν θα τη φέρει, λες. Αλλιώς δεν θα τη φέρει. Λοιπόν, διάλειμμα.